Πριν από ένα χρόνο περίπου, μαθαίνετε ότι έχετε καρκίνο στους λεμφαδένες. Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση? Κοίταξε, είναι ένα πράγμα που περασμένο, αλλά δεν είναι ξεχασμένο. Η αλήθεια λέγεται, πέρσι τέτοια περίοδο έχει περάσει πολύ δύσκολα πράγματα. Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση? Να σου πω την αλήθεια, δυστυχώς έτυχε το ίδιο μέρα που έμαθα που έχασε τη μάνα μου, έμαθα και το αποτέλεσμα της εξετάσεις και την βιοψία για το καρκίνο. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πήρατε τηλέφωνο ή μιλήσατε για αυτό το θέμα? Να σου πω την αλήθεια, μακάρι θα ήταν η μάνα μου, αλλά δυστυχώς δεν ήταν. Έτσι έχω ενημερώσει την οικογένειά μου στην Ουγγαρία για το γεγονός και λόγω του κηδεία βρεθήκαμε και πολύ σύντομα. Ο καρκίνος είναι είναι μια αρρώστια που βασικά χαλάει το ψυχολογικά σου πάρα πολύ. Εσείς αντλείτε και πολύ αγάπη και από τον Ρόμπι το σκύλο σας, αλλά και από τον πολύ καλό σας φίλο τον Πάτρικ. Ο φίλος μου ο Πάτρικ είναι ο άνθρωπος που ήταν δίπλα μου από την αρχή μέχρι τώρα 100% με βοήθησε και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό. Ψυχολογικά ο σκύλος μου ο Ρόμπι, που το γνωρίζεις και το όνομά του, ένα Jack Russell τρελό παιδί, με βοήθησε πάρα πολύ. Φοβάστε μήπως ξαναεμφανιστεί ο καρκίνος? Εννοείται. Αυτό δυστυχώς, όσο θετικά και αν σκέφτεσαι, πάντα έχει το φόβο. Τι θα δείχνει το επόμενο αποτέλεσμα? Πέρα από τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοβολίες, κάνατε και χρήση φαρμακευτικής κάναβης? Βρήκα κάποια τρόποι. Το CBD oil που λέγεται από το cannabis, το φτιάξουνε χωρίς το μέρος που... Των ναρκωτικών. Των ναρκωτικών. Το πιστεύω που βοηθάει. Έχω δοκιμάσει αυτή τη θεραπεία. Δεν ξέρω, το αποτέλεσμα της εξετάσεις είναι καλά. Τώρα οι θεραπείες βοήθησαν ή αυτά. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που περάσατε, σας άνοιξαν και ένα λογαριασμό. Έχετε συγκεντρώσει λεφτά σε αυτό το λογαριασμό, δηλαδή ζείτε από αυτόν? Να σου πω την αλήθεια, δεν ζω από αυτόν. Αυτό ήταν πέρσι, ένα λογαριασμό που άνοιξαν κάποιους φίλους για να με βοηθάνε οικονομικά, γιατί μπαμ και κάτω ήταν ένα περίοδο που πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο και τα έξοδα ήταν απίστευτο ψηλό. Στην Ουγγαρία, 14 χρονών, ναι, έχω γίνει πατέρας. Η κόρη μου έχει κάνει και 3 παιδιά από τότε. Είμαι και, έχω και γονάκια. Για πολύ καιρό δεν είχαμε επαφή με την κόρη μου. Ήδη έχει μεγαλώσει όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε. Για το πρόβλημα υγείας γνώριζε? Από μένα όχι. Από μένα δεν το γνωρίζει. Μπορεί, γιατί έχει φύγει από το πόλη που ζούσαν οι οικογένειες. Έτσι δεν ξέρω αν έχει μάθει.